Πάω στον κύριο Τάτσι, Περιφερειακό Σύμβουλο Λαϊκής Σπύρου Ιατικής Γιάννης Πρωτούλης, όπου πήγε πάρα πολύ καλά η Λαϊκή Σπύρωση. Είναι η πρώτη φορά που τα λέμε μετεκλογικά και είναι πάρα πολύ σημαντικό το πώς ακριβώς συνεργάζεστε, συγκεκριμένα χρησιμοποιώ το ρήμα, με όλους τους εργαζόμενους, για να δούμε, κύριε Τάτσι, πώς μπορούν να ανταπεξέλθουν και οι εργαζόμενοι σε αυτή τη λέλαπα της ακρίβειας. Και φυσικά ποιος είναι ο ρόλος της περιφέρειας εδώ, όπου εσείς θα μπορέσετε μέσα από τα περιφερειακά συμβούλια να βοηθήσετε με τις δικές σας προτάσεις. Εντάξει, η Λαϊκή Συσπήρωση Αττικής κατέγραψε μια μεγάλη άνοδο. Και αυτή η άνοδος δείχνει ένα ρεύμα αμφισβήτησης που υπάρχει μέσα στον κόσμο. Ένα ρεύμα αμφισβήτησης που η δική μας επιδίωξη είναι να δυναμώσει, να μεγαλώσει το επόμενο διάστημα. Να μεγαλώσει για να βρει αντίπαλο, πραγματικό αντίπαλο, η αντιλαϊκή πολιτική που θα εφαρμοστεί από την κυβέρνηση και που θα εφαρμοστεί και από τη νέα περιφερειακή αρχή. Θα ήθελα να πω ότι από τις πρώτες κιόλας μέρες μετά τις εκλογές αποδεικνύεται αυτό. Από τις μεγάλες λαϊκές διαδηλώσεις για τον πόλεμο που διεξάγεται αυτή τη στιγμή στην Παλαιστίνη, για τη σφαγή που γίνεται κυριολεκτικά στη Γάζα, ένα πάνδημο αίτημα όλου του λαού που είναι να υπάρξει λευτεριά στην Παλαιστίνη, να υπάρξει αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους στα σύνορα του 1967 και βεβαίως ένα αίτημα που αφορά την ελληνική κυβέρνηση και δεν είναι άσχετο με το θέμα που συζητάμε, που είναι η απεμπλοκή της χώρας από όλους αυτούς τους σχεδιασμούς. Γιατί αυτή τη στιγμή που συζητάμε για την ακρίβεια στο πετρέλαιο, αυτή τη στιγμή που συζητάμε για την ακρίβεια στο ράφι, για το αν μπορεί ο λαός να πληρώσει, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση δίνει 7,4 δις το χρόνο στο ΝΑΤΟ. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση φορολογεί για να μπορεί να στέλνει συνοδευτικά στα αεροπλανοφόρα των Αμερικάνων την φρεγάτα Ψαρά και άλλα. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση φορολογεί για να δίνει βάση στους Αμερικάνους και στο ΝΑΤΟ για τα σχέδια στη Μέση Ανατολή. Άρα δεν είναι τόσο, πώς να το πω, άσχετο το όλο ζήτημα με το θέμα που συζητάμε. Πολύ περισσότερο, επιτρέψτε μου, γιατί εκεί που εμείς βλέπουμε οδύνη, εκεί που εμείς βλέπουμε θάνατο, κάποιοι βλέπουν ευκαιρίες. Ευκαιρίες για κερδοφορία. Ναι. Θυμίζω ότι στον πόλεμο στην Ουκρανία που συνεχίζει και διεξάγεται, οι Αμερικάνοι εφοπλιστές, το αμερικάνικο LNG, με τις κυρώσεις που είχε λόγω του πολέμου στη Ρωσία από το Ρώσικο, ευνοήθηκαν και θησάβρισαν πάνω σε αυτή την κρίση. Άρα δεν είναι για όλους κρίση, δεν είναι για όλους δυστυχία. Για κάποιους είναι ευτυχία, είναι κερδοφορία πάνω στην οδύνη, πάνω στη δυστυχία και στο θάνατο χιλιάδων ανθρώπων. Βεβαίως η ακρίβεια δεν αφορά μόνο τον πόλεμο. Ναι. Έτσι, δεν είναι μόνο θέμα του πολέμου. Θυμίζω ότι και πριν τον πόλεμο στην Ουκρανία υπήρχε το θέμα της ακρίβειας. Και εδώ αφορά ένα μεγάλο ζήτημα, δηλαδή το γεγονός ότι η ενέργεια αποτελεί εμπόρευμα, δηλαδή ότι πουλιέται και αγοράζεται, ότι είναι δηλαδή αντικείμενο κερδοφορίας και όχι κοινωνικό αγαθό. Είναι ένα κρίσιμο θέμα και πρέπει επιτέλους να καταρριφθεί η προπαγάνδα της κυβέρνησης που μιλάει για εξωγενείς παράγοντες στην ακρίβεια. Δεν είναι εξωγενείς παράγοντες η απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας που την υπηρέτησαν όλες οι κυβερνήσεις. Δεν είναι εξωγενείς παράγοντας το χρηματιστήριο ενέργειας και το εμπόριο ρήπων που το υιοθέτησαν όλες οι κυβερνήσεις. Δεν είναι εξωγενείς παράγοντας η μονιμοποίηση των άδικων φόρων κατανάλωσης στα καύσιμα και στο πετρέλαιο. Άρα θέλω να πω, αυτά δεν είναι εξωγενείς παράγοντες, όπως και δεν είναι εξωγενείς παράγοντες η εμπλοκή της χώρας στον πόλεμο. Άρα με αυτή την έννοια, πώς να το πω, έχει ευθύνες η ελληνική κυβέρνηση για την κατάσταση που βιώνει σήμερα ο λαός και λύση, ανακούφιση μπορεί να είναι ορισμένες προτάσεις που έχει καταθέσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Για παράδειγμα, για παράδειγμα, το ΚΚΕ έχει καταθέσει προτάσεις στη Βουλή, βέβαια λιδωρήθηκαν, δεν μπήκαν καν σε ψηφοφορία, η κυβέρνηση δεν τα έβαλε σε ψηφοφορία και δεν είδαμε και κανένα καυγά από τα υπόλοιπα κόμματα δίθεν της αντιπολίτευσης, στο ΣΥΡΙΖΑ και τους υπόλοιπους που σηκώνουν τη σημαία της αντιπολίτευσης μερικές φορές, για τα θέματα που θέταμε που αφορούν αυξήσεις στους μισθούς, πάνω από το όριο της αύξησης του πληθωρισμού. Συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Τώρα, αυτή την περίοδο, υπάρχουν αγώνες, υπάρχουν αγωνιστικές κινητοποιήσεις για συλλογικές συμβάσεις εργασίας σε κλάδους. Τι έχει να πει η κυβέρνηση γι' αυτό? Τι έχει να πει το Υπουργείο Εργασίας? Για κατάργηση του ΦΠΑ και των άδικων φόρων κατανάλωσης. Για αξιοποίηση όλων των εγχώριων πηγών ενέργειας. Με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτές είναι προτάσεις που μπορούν να δώσουν μια ανακούφιση. Λέω ταυτόχρονα με το δυνάμωμα της πάλης και του αγώνα για τη γεννησιουργό αιτία του προβλήματος. Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου εκεί θα μετάσχετε και θα δώσετε το δικό σας, τις δικές σας προτάσεις. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Περιφερειάρχης Αττικής, αναλαμβάνει από 1η Ιανουαρίου και αποφασίζει.
στο κομμάτι της εσχροκέρδειας, γιατί συζητάμε τι ακριβώς γίνεται στην αγορά, με τις αρμοδιότητες και τις ευθύνες που αναλογούν στην περιφέρεια Αττικής. Τι λέτε, κύριε Τάτση? Κοιτάξτε. Γιατί ανέφερε, και θα έρθουμε σε αυτό αναλυτικά, και πάρα πολύ κόσμο, είπε ο Πρόεδρος και για το λάδι, όπου έχει πλέον μετατραπεί σε χρυσό. Οι τιμές είναι του μαύρου χρυσού και του χρυσού, που λένε πολλοί φίλοι. Πάρα πολλά χρήματα. Εδώ, πώς ακριβώς μπορεί η περιφέρεια να κάνει τους σωστούς ελέγχους, αν έχει το προσωπικό να κάνει τους σωστούς ελέγχους, κατά της εσχροκέρδειας? Καταρχάς, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί της περιφέρειας είναι υποστελεχωμένοι για να ελέγξουν τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να περάσουν 5-6 περιφερειακές αρχές. Ναι. Σε 30 χρόνια θα ολοκληρώσει τους ελέγχους, αν τους ξεκινήσει. Τόσο άσχημα. Βέβαια. Λοιπόν, άρα δεν υπάρχει ελεγκτικός μηχανισμός, πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω και ποια είναι η πείρα της αγοράς, αλλά πολύ περισσότερο που η πείρα δείχνει ότι οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του κράτους κατευθύνονται κυρίως στις μικρές επιχειρήσεις. Ναι. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα υπάρχουν καταγγελίες από διάφορες περιοχές, από το Περιστέρι, από το Παγκράτη, από την Ελευσίνα, από τον Ασπρόπυργο, ελεγκτικοί μηχανισμοί που βγαίνουν και δημιουργούν κλίμα τρομοκρατίας στις μικρές επιχειρήσεις. Εδώ δεν υπάρχει κανένας έλεγχος σε αυτούς που διαμορφώνουν τις τιμές. Ναι. Που είναι τα μεγαθύρια, που είναι οι μονοπωλιακοί όμιλοι, που είναι τα σούπερ μάρκετ, που είναι αυτές οι αλυσίδες που διαμορφώνουν τις τιμές. Τις τιμές δεν τις διαμορφώνει το μικρό μαγαζί. Πολύ περισσότερο που το μικρό μαγαζί έρχεται αντιμέτωπο, πώς να το πω, με μια μεγάλη φοροεπιδρομή. Ναι. Είδαμε σήμερα τις εξαγγελίες της κυβέρνησης σε σχέση με τον άδικο φόρο που επιβάλλει και θεωρεί τεκμαρτό εισόδημα 10.920 ευρώ. Αυτό σφίγγει τη θηλιά στο μικρό επαγγελματία. Αυτό δεν μπορεί να περάσει. Γι' αυτό το λόγο και υπάρχουν κινητοποιήσεις που έχουν εξαγγελθεί από τους ίδιους τους επαγγελματίες. Δηλαδή, για παράδειγμα, στις 8 του Νοέμβρη υπάρχει κινητοποίηση στο κέντρο της Αθήνας για ακριβώς αυτά τα θέματα, για να μην περάσει η φοροεπιδρομή της κυβέρνησης και να μπει αφορολόγητο όριο 12.000 ευρώ στους μικρούς επαγγελματίες. Εντάξει, συζήτηση για τα πώς. Αφορολόγητο όριο θα μπει στους μικρούς επαγγελματίες. Γιατί υπάρχουν οι μικροί επαγγελματίες που η κυβέρνηση τους λέει φοροφυγάδες και υπάρχουν και οι μεγάλοι επιχειρηματίες που η κυβέρνηση τους φοροαπαλλάσσει. Όταν σε φοροαπαλλάσσω, δεν γίνεται να είμαι φοροφυγάς. Όταν οι εφοπλιστές έχουν 58 παραλλαγές φοροαπαλλαγής και ο μικρός επαγγελματίας πληρώνει ακόμα φόρο επιτιδεύματος, που τον ακούμε τόσο καιρό θα καταργηθεί και σήμερα μας ανακοίνωσε ότι θα καταργηθεί το 50% μόνο για αυτούς που είναι πάνω από 10.920 ευρώ, αυτό είναι πρόκληση. Αυτό πρέπει να απαντηθεί. Οι μικροί επαγγελματίες, ο λαός μας, πληρώνει ακόμα ένφια. Μα το πρόβλημα της περιφέρειας, ακριβώς για να περάσω και στις ευθύνες της περιφέρειας, είναι ότι στηρίζει αυτή την πολιτική. Αυτό είναι το μεγάλο της πρόβλημα και πρέπει να πάρει μέτρα, ιδιαίτερα επειδή συζητάμε για το πετρέλαιο, να υπάρξει θέρμανση σε όλες τις κρατικές υπηρεσίες και ιδιαίτερα στα σχολεία, μέσα στο χειμώνα. Γιατί με νομοσχέδιο της κυβέρνησης, τα σχολεία, η διαχείριση των σχολείων έφυγε από τις σχολικές επιτροπές, πήγαν στους διευθυντές και θα πάει το κόστος της θέρμανσης, της λειτουργίας των σχολείων, θα περάσει στους γονείς. Με χαράτσια, με 10 ευρώ και 20 ευρώ που θα μαζεύει ο γονιός για να μπορέσει να έχει θέρμανση στο σχολείο, να βαφτεί το σχολείο ή άλλα ζητήματα που θα προκύψουν. Είναι πολύ σημαντικό. Ναι, θα ήθελα να πω μια κουβέντα. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν 10.000 επιχειρήσεις, είναι το 0,2% των ΑΦΜΗ, αν δεν κάνω λάθος, οι οποίες χρωστάνε περίπου 85 δις. Αυτοί, γιατί δεν καταβάλουν τα ποσά που οφείλουν? Στη Δυτική Αττική υπάρχουν μονοπωλιακοί όμιλοι, προφανώς θα το γνωρίζετε, οι οποίοι δεν πληρώνουν ούτε τα δημοτικά τέλη. Από αυτούς ποιος ζητάει δημοτικά τέλη? Αυτοί τι επιπτώσεις έχουν που δεν πληρώνουν δημοτικά τέλη και τη λαϊκή οικογένεια την κυνηγάνε στη Δυτική Αττική όταν δεν πληρώνει δημοτικά τέλη? Η γνώμη μας δεν είναι ότι βεβαίως οι υπηρεσίες οι ελεγκτικές είναι υποστελεχωμένες. Το ζήτημα είναι και πολιτική βούληση. Και η πολιτική βούληση της περιφέρειας προφανώς δεν είναι η στήριξη των μικρών επιχειρήσεων ή των μεγάλων. Το πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η πανδημία. Όλα τα χρηματοδοτικά προγράμματα που βγήκαν στην περίοδο της πανδημίας για τη στήριξη υποτίθεται των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατευθύνθηκαν κατά κύριο λόγο στις μεγάλες. Γιατί απόλυτο κριτήριο για να κατευθυνθεί ήταν το πόσους εργαζόμενους απασχολεί. Και επίσης, εμείς θέσαμε και προεκλογικά προς την διοίκηση της περιφέρειας. Έχει μια ευθύνη. Τις λαϊκές αγορές με τα τέλη, τα πρόστιμα κτλ. Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν παραγωγοί από τις πληγήσεις περιοχές της Θεσσαλίας που δεν έχουν εμπόρευμα. Που βρίσκονται σε μια πολύ δεινή θέση ή έχουν υποστεί πολύ μεγάλες καταστροφές. Πρέπει επιτέλους η περιφέρεια να τους απαλλάξει από τα τέλη, να τους διαγράψει τα χρέη και τα πρόστιμα. Τι θα γίνει με αυτό το θέμα? Το λέω αυτό
Γιατί κοιτάξτε, τώρα γίνεται και μια ολόκληρη συζήτηση. Δεν ξέρω αν θα το συζητήσουμε μετά και για τα ρέματα. Ναι. Που βγαίνει ο υπουργός και ρίχνει την ευθύνη στην περιφέρεια. Mm-hmm. Βγαίνει η περιφέρεια, ρίχνει την ευθύνη στο Δήμο. Έχουν mm-hmm. αυτοί που πολυκερματίσανε τις ευθύνες. Βγαίνουν τώρα και κάνουν τσακωμό ποιος έχει την ευθύνη να ελέγξει, ποιος έχει την ευθύνη να διευθετήσει το ρέμα, ποιος mm. έχει την ευθύνη να σβήσει την πυρκαγιά. Κανείς δεν βρίσκει τον υπεύθυνο και είναι οι ίδιοι που είναι στο ίδιο κόμμα. Τέλος πάντων. Γιατί ο κύριος Κικίλιας που βγαίνει και καρφώνει τον κύριο Πατούλη, βρίζει τον κύριο Πατούλη και ο κύριος Πατούλης βρίζει κάποιον άλλον υπουργό. Δεν θυμάμαι ποιον άλλον υπουργό βρίζει ο κύριος Πατούλης. Και όλοι αυτοί είναι στο ίδιο κόμμα. Και δεν ξέρουν, λέει, ποιος έχει την ευθύνη για τα ρέματα. Λέω, θα συζητήσουμε και μετά, αλλά το ίδιο γαϊτανάκι ευθυνών γίνεται και στα ζητήματα των ελέγχων γύρω από αυτά τα θέματα. Και τις κατεύθυνσεις όμως που πρέπει να έχουν οι έλεγχοι, που σε αυτό συμφωνούν κατά τη γνώμη μας όλοι. Και Τάτσι, θέλω να δούμε τι γίνεται με τις θέσεις εργασίας. Η περιφέρεια διαχειρίζεται 1,6 δις, θα διαχειριστεί από 1η Ιανουαρίου, είναι τα δισεκατομμύρια από το ΕΣΠΑ για το 2021-2027 στις 13 περιφέρειες. Στην Αττική, λοιπόν, που είναι η μεγαλύτερη περιφέρεια της χώρας, αναλογεί 1,6 δις. Και εδώ ρωτούν πολλοί, στο επίπεδο της ανάπτυξης, και ανάπτυξη είναι ουσιαστική, θυμάμαι τότε έλεγε ο Γιάννης Ουσγουρός, 100.000 θέσεις εργασίας για τα έργα. Λοιπόν, μέσα από τα προγράμματα της ανάπτυξης και της στήριξης της επιχειρηματικότητας των επιχειρήσεων, μπορούμε να δούμε μείωση της ανεργίας και να συμβάλλει σε αυτό η περιφέρεια Αττικής? Ξέρετε, πολλοί θα μιλήσουν για τα προγράμματα αυτά της επιχειρηματικότητας, mm-hmm. που κατά τη γνώμη μας είναι επιδοτήσεις σε μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, ασφάλεια επένδυσης δηλαδή, mm-hmm. ασφαλές επενδυτικό περιβάλλον, αλλά όμως για τον εργαζόμενο δεν υπάρχει ασφαλές εργασιακό περιβάλλον mm-hmm. και δεν υπάρχουν ασφαλή δικαιώματα. Έτσι, το λέω αυτό γιατί έχει γίνει πολλή συζήτηση γύρω από αυτά τα θέματα και υπάρχουν mm. και πολλοί ανταγωνισμοί που διεξάγονται μέσα στα πλαίσια της Αττικής. Για παράδειγμα, δεν είναι έξω από τη διεθνή σκακέρα του ανταγωνισμού ΗΠΑ Κίνας ή όλος ο ανταγωνισμός που γίνεται στην περιοχή στο Θριάσιο πεδίο και γύρω από τον εμπορευματικό σταθμό στον Ασπρόπυργο mm. και γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Mm. Λέω από όλη αυτή την παραλιακή ζώνη mm. κτλ. Δεν είναι έξω από τον ανταγωνισμό και η ελληνική κυβέρνηση, από ό,τι βλέπετε, παίρνει μέρος σε αυτούς τους ανταγωνισμούς. Βέβαια, mm-hmm. μερικές φορές θυμάται και την πολυδιάστατη εξωτερική πολιτική που την εγκαλεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, το θέμα είναι τι θέσεις εργασίας. Ναι. Και βάλτε και ένα ερωτηματικό για το πόσες. Mm-hmm. Έγινε μια επένδυση αυτή τη στιγμή και δόθηκαν τα ναυπηγεία της Ελευσίνας στους Αμερικάνους, στην Αμερικάνικη Όνεξ. Θέλουμε να πάμε να δούμε τι γίνεται στα ναυπηγεία της Ελευσίνας. Μια κρίσιμη υποδομή που θα μπορούσε για το κυκλοφοριακό πρόβλημα της Αττικής να μπορεί να συμβάλλει αποφασιστικά με δημιουργία σειρμών, τρένων, με δημιουργία λεωφορείων που θα μπορούσε να κατασκευάσει τέτοια πράγματα. Αυτή τη στιγμή δίνεται στους Αμερικάνους για τις ανάγκες των Αμερικάνων και την ίδια στιγμή οι μόνοι εργαζόμενοι που πιάσαν δουλειά μετά την επένδυση είναι εργολαβικοί εργαζόμενοι με τσακισμένα δικαιώματα. Είναι τα ναυπηγεία της Ελευσίνας που σχεδόν κάθε εβδομάδα έχουμε εργατικό ατύχημα. Γιατί κανείς δεν μιλάει για αυτά? Γιατί κανείς δεν λέει κουβέντα για αυτά? Δίνεται χρηματοδότηση σε επενδύσεις. Εμείς κρατάμε μικρό καλάθι για το τι αποτελέσματα θα έχει για το λαό μας, για τις μικρές επιχειρήσεις. Mm-hmm. Για παράδειγμα, ακόμα και στο παραλιακό μέτωπο, στο νότιο, ναι, στο νότιο παραλιακό μέτωπο, που υπάρχει μια ολόκληρη συζήτηση. Στην Αττική Ριβιέρα. Στην Αττική Ριβιέρα ή στην τουριστική Αθήνα. Έτσι. Έχουμε δει μερικά αποτελέσματα, π.χ. εκτόξευση νοικίων. Mm-hmm. Έχουμε δει αύξηση δημοτικών τελών. Mm-hmm. Θα δούμε και εκτοπισμό μικρών επιχειρήσεων από τις συγκεκριμένες περιοχές για να κάνουν στην άκρη, για να μπουν και να δουλέψουν αυτοί που πρέπει να δουλέψουν για αυτούς που δουλεύει η περιφέρεια και η κυβέρνηση, mm-hmm. που είναι η μεγάλη μονοπωλιακή όμιλη. Χρειαζόμαστε τις θέσεις εργασίας όμως και μπορούμε, για παράδειγμα, ρωτούν για τα έργα, τα οποία είναι σε εξέλιξη. Έργα υποδομών. Είναι πολλές θέσεις εργασίας. Τις θέσεις εργασίας τις χρειαζόμαστε προφανώς. Ναι. Και πριν λίγο εδώ συζητάγαμε για τις υποστελεχωμένες υπηρεσίες της περιφέρειας Αττικής. Ναι. Ας τις γιατί δεν τις τελεχώνει? Mm-hmm. Τι είναι, κοστοβόρες? Αυτές θεωρούνται κόστος. Οι άλλες είναι θέσεις εργασίας για τις επενδύσεις. Γι' αυτό και εκεί όλα λύνονται εν μία νυχτή. Αυτές οι υπηρεσίες που είναι να λύσουν ζητήματα της προστασίας της ζωής των κατοίκων της Αττικής, mm-hmm. όπως είναι τα ζητήματα της διεύθυνσης πολιτικής προστασίας, όπως είναι τα ζητήματα της στελέχωσης των δασαρχείων, όπως είναι τα ζητήματα της στελέχωσης πυροσβεστικής. Αυτά δεν είναι θέσεις εργασίας. Mm-hmm. Γιατί εκεί δεν γίνονται μόνιμες προσλήψεις σταθερού προσωπικού? Γίνεται μια κινητοποίηση νησιωτών
που έρχονται στην Αθήνα και διαδηλώνουν στο Υπουργείο Υγείας για τα νοσοκομεία στα νησιά. Ναι. Αν έχετε δει στα δελτία ειδήσεων το καλοκαίρι, υπάρχουν τουρίστες, άλλοι άνθρωποι παραθεριστές που γυρίζουν έκτακτα στην Αθήνα λόγω προβλημάτων υγείας επειδή δεν μπορούν εκεί να βρουν περίθαλψη. Mm-hmm. Εκεί αυτά τα νοσοκομεία δεν θέλουν γιατρούς, δεν θέλουν νοσηλευτές. Αυτή δεν είναι θέση εργασίας. Γιατί αυτές τις θέσεις εργασίας η κυβέρνηση δεν τις λύνει και διαφημίζει μόνο τα επενδυτικά σχέδια που έχει στην Αττική που είναι ματωμένες θέσεις εργασίας, θέσεις εργασίας με μειωμένα δικαιώματα, ελαστικές σχέσεις εργασίας και την ίδια στιγμή παχυλή χρηματοδότηση στους μεγάλους επενδυτές. Για το Περιφερειακό Συμβούλιο, όπου ξεκινά, θέλω το διακύβευμα από εσάς στο επίπεδο της ανάπτυξης και των θέσεων εργασίας. Εμείς επιμένουμε, γι' αυτό κάναμε σήμερα μαζί σας την εκπομπή, κύριε Τάτσι. Ναι, εμείς ως Περιφερειακή Σύμβουλη της Λαϊκής Συσπήρωσης στο Περιφερειακό Συμβούλιο της Αττικής, θα παλέψουμε για να στελεχωθούν όλες αυτές οι υπηρεσίες της περιφέρειας και των Δήμων που είναι αναγκαίες για τη ζωή του λαού. Και βέβαια θα σταθούμε δίπλα στους εργατικούς λαϊκούς αγώνες, εκεί που δίνεται η μάχη για τη συλλογική σύμβαση, για το μισθό, για το μεροκάματο, γιατί τα κέρδη τα ανακοινώνουν. Πρέπει να ανακοινώσουν και μισθούς, αυξήσεις στους μισθούς, πάνω από την αύξηση του πληθωρισμού, για να μπορέσει ο λαός να ζήσει.